Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, για ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της heavy metal μουσικής, ίσως και ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που θεμελίωσαν αυτόν τον ήχο. Ναι, μεν το metal γεννήθηκε βασικά εξαιτίας των Black Sabbath και των επιρροών επίσης των Led Zeppelin σε ένα λιγότερο σημείο και των Deep Purple, αλλά ένα από τα πρώτα συγκροτήματα, ήδη από τη δεκαετία του 70, που πήραν τη heavy metal μουσική των Black Sabbath και την έκαναν κομμάτι τους και της έδωσαν μάλιστα ιδιαίτερη προσωπικότητα, τόσο όσον αφορά τη μουσική, τα riffs, όσον επίσης αφορά το όλο image, είναι φυσικά η Βρετανή Judas Priest. Οι Judas Priest, οι οποίοι μάλιστα θεωρούνται οι βασικοί μέντορες των Iron Maiden. Αν μην τι άλλο, οι Iron Maiden επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τους Judas Priest. Και όσον αφορά το image και όσον αφορά επίσης, και όχι μόνο τη μουσική, το image και όσον αφορά τις live εμφανίσεις. Ήταν μάλιστα μια περίοδος που οι Iron Maiden άνοιγαν τις συναυλίες για τους Judas Priest. Οι Judas Priest δεν μπορούν να θεωρηθούν ακριβώς το New Wave of British Heavy Metal γιατί προϋπήρχαν. Όμως επηρέασαν πάρα πολύ αυτό το είδος και όχι μόνο αυτό, όπως φάνηκε θεωρούνται σήμερα και όχι άδικα ένα από τα συγκροτήματα των πατέρων του Heavy Metal και της Metal μουσικής. Μάλιστα το όνομα Judas Priest, Ιούδας Ιερέας, ως ένα σημείο αν κάποιος το μεταφράσει στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω και πάλι ένα βίντεο στο οποίο θα αναλύσω τα albums σε φαμιλητική μου ταπεικρή γνώμη από τα λιγότερο αγαπημένα στα περισσότερο αγαπημένα ή όπως το θέλετε από το worst to best. Πάμε λοιπόν. Οι Judas Priest έχουν βγάλει πάρα πολύ πράγμα. 18 studio albums για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. 18 albums και όπως είπαμε έχουν albums από την περίοδο των 70, της δεκαετίας του 70, μέχρι ακόμα και σήμερα. Το τελευταίο καταπληκτικό Judas Priest album, το τελευταίο, το Firepower, βγήκε μάλιστα το 2018. Μιλάμε λοιπόν για ένα συγκρότημα που παρόλο τις δυσκολίες που περνάει σήμερα εξαιτίας της υγείας των μελών του, παρόλα αυτά συνεχίζει. Και προτού αρχίσουμε να αναφέρουμε τα albums, πρέπει να πούμε ότι οι Judas Priest επίσης χωρίζονται πάνω κάτω σε κάποιες περιόδους. Η πρώτη περίοδος των 70 που είναι ακόμα ένα είδος, μπορούμε να πούμε rock των 70, okay, το οποίο αυτό συνεχίστηκε τουλάχιστον μπορούμε να πούμε για τα 2-3 πρώτα albums. Μετά αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο heavy metal, σιγά σιγά. Είναι η περίοδος επίσης η οποία βασικά χαρακτηρίζει κυρίως το συγκρότημα. Και αυτή η περίοδος συνεχίστηκε μέχρι και το θαυμαστό album Painkiller, στην αρχή ήταν της δεκαετίας των 90. Μετέπειτα έχουμε την περίοδο που ο Rob Halford, ο τρανός αυτός τραγουδιστής, τον Judas Priest και μια από τις καλύτερες φωνές του heavy metal, αφήνει το συγκρότημα, γίνεται η διάσπαση. Οι Judas Priest ψάχνονται αρκετό καιρό με το τι να κάνουν. Φέρουνε τον Tim Owens, τον λεγόμενο Reaper, έναν από τους πιο κλασικούς τραγουδιστές που ήθελαν να αντιγράψουν τους Judas Priest. Αν μη τι άλλο, ήταν ένας από τους πιο φανατικούς οπαδούς. Υπάρχει το ολόκληρο επίσης κινηματογραφικό έργο που λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Rockstar, κάπως έτσι, το οποίο, αν όχι άμεσα, έμεσα μιλάει για τη ζωή του Tim Owens, του Reaper. Και με τον
Tim Owens, παρόλο που είναι από τους καταπληκτικούς τραγουδιστές με πάρα πολύ καλή φωνή, βγάζουν δύο άλμπουμς, μέχρι που τελικά γίνεται πάλι η επανένωση, ένα από τα πιο σημαντικά επίσης reunion της heavy metal μουσικής, ο Rob Halford γυρίζει στο συγκρότημα και από τότε με το Angel of Retribution και από τότε έχουμε συνεχίζουν να βγάζουν άλμπουμς. Μέχρι που μπορούμε να πούμε την τελευταία πια εποχή όπου βλέπουμε το συγκρότημα σιγά σιγά εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που έχουν τα μέλη του να ως ένα σημείο αντί να πτωηθούν εντελώς και να τα καταλήψουν, παρόλα αυτά συνεχίζουν. Και συνεχίζουν μάλιστα με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Okay, πάμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν στην 18η θέση. Αυτό που θα θεωρούσαμε ως το άλμπουμ το οποίο το θεωρώ το πιο μέτριο και μάλιστα εδώ πέρα νομίζω ότι οι περισσότεροι Judas Priest οπαδοί θα συμφωνήσουν σε αυτό. Όχι ότι το άλμπουμ είναι, δεν θα το έλεγα κακό, αλλά θα το έλεγα άλμπουμ ενός συγκροτήματος που ακόμα ψάχνει το χαρακτήρα του. Μιλάμε για το ντεμπούτο Judas Priest άλμπουμ, ίσως και το άλμπουμ το οποίο θεωρείται και το πιο άγνωστο από διάφορους οπαδούς του metal γενικότερα. Μιλάμε για το λεγόμενο άλμπουμ Rock'n'Rolla και συγχωρέστε με, δεν έχω εδώ πέρα την αυθεντική του μορφή, έχω τη μορφή του όπως αυτό διανομήθηκε κάποτε διαμέσου, αν δεν κάνω λάθος, του ελληνικού Metal Hammer. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό εδώ το άλμπουμ που βγήκε την δεκαετία του 70. Εδώ πέρα οι Judas Priest ακούγονται αρκετά, όπως είπαμε, hard rock συγκρότημα των 70. Κανείς δεν φανταζότανε ότι μετά από αυτό το άλμπουμ θα γίνει μια τεράστια αλλαγή στο συγκρότημα, βήμα προς βήμα, και θα φτάσει στο συγκρότημα εκεί που έφτασε μέχρι και σήμερα. Επομένως λοιπόν εδώ πέρα βάζουμε το Rock'n'Rolla και εδώ απλά αναφέρουμε ότι οι Judas Priest τα πρώτα τους βήματα προτού βάλουν τον Rob Halford ως τραγουδιστή είχαν αλλάξει πάρα πολλούς επίσης τραγουδιστές. Σε δεύτερη φάση, στην θέση 17η, στη θέση τη 17η, θα μπει εδώ πέρα το άλμπουμ το οποίο ήρθε ένα άλμπουμ μετά την επανένωση. Το άλμπουμ που ήρθε ακριβώς μετά το Angel of Retribution και ακόμα τότε πάρα πολλοί οπαδοί περιμέναν κάτι πολύ δυναμικό. Ελάτε όμως που οι Judas Priest κάνανε ένα τεράστιο λάθος, προσπάθησαν να φτιάξουν, αν και εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι οι Judas Priest έκαναν διάφορες αλλαγές του ήχου τους σε όλη την πορεία της ιστορίας τους. Άλλες φορές πιο επιτυχημένα, άλλες φορές λιγότερο επιτυχημένα, αλλά αυτή τη φορά τους είχε βγει ίσως η χειρότερη πλευρά που προσπάθησαν. Προσπάθησαν να γίνουν πιο ατμοσφαιρικοί, να το πούμε έτσι, πιο συμφωνικοί. Ένα στυλ δεν το έλεγα ακριβώς Nightwish, αλλά ένα στυλ ας πούμε πολύ ατμοσφαιρικό και συμφωνικό και έρχονται και μας βγάζουν για πρώτη φορά ένα concept album, το λεγόμενο Nostradamus, okay? Στο οποίο ο άλμπουμ προφασικά πιάνουν τη ζωή του Νοστραδάμου και προσπαθούν να την αναλύσουν. Δεν είναι το πρόβλημα ότι το άλμπουμ είναι μεγάλο, δεν είναι το πρόβλημα ότι το άλμπουμ είναι φυσικά concept. Το πρόβλημα είναι ότι το άλμπουμ είναι χωρίς έμπνευση. Εκτός από την κομματάρα που λέγεται Νοστραδάμους στο συγκεκριμένο άλμπουμ, πραγματικά όλο το υπόλοιπο άλμπουμ στερείται από έμπνευση. Εντελώς, παρότι το όμορφο εξώφυλλο κτλ. Δεν είναι αυτός ο ήχος του Judas Priest και ακόμα μην τι άλλο, δεν είναι το θέμα ότι άλλαξαν τον ήχο τους, το θέμα ότι ακόμα και αυτό που κάνουν σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι χωρίς έμπνευση. Δυστυχώς, η πιο λυπηρή στιγμή τους, μπορώ να πω, και η πιο μέτρια στιγμή τους μετά από το Rock'n'Rolla. Okay, και τώρα, στην επόμενη θέση, στην 16η θέση, θα μπει το άλμπουμ το οποίο θεωρούταν για πάρα πολύ καιρό επίσης ένα πολύ μέτριο άλμπουμ της χρυσής περίοδου των Judas Priest
και μιλάμε για το λεγόμενο album Point of Entry. Και πάλι στο συγκεκριμένο αυτό album οι Judas Priest εδώ πέρα φαίνονται να έχουν χάσει την έμπνευσή τους. Αρκετά κουρασμένοι μπορώ να πω. Είναι μια περίοδο την δεκαετία του 80 που έβγαζαν πάρα πολλά albums και πραγματικά το συγκεκριμένο album δεν έχει κάποιο ακόμα και κομμάτι για να μείνει κάποιος το θυμάται συγκεκριμένα. Ένα πάρα πολύ μέτριο album για τα δεδομένα του Judas Priest. Με ένα επίσης εξώφυλλο επίσης μέτριο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη 15η θέση. Στη 15η θέση θα βάλω το δεύτερο άλμπουμ που βγάλαμε τον Tim Owens, με τον Reaper. Μάλιστα το τελευταίο άλμπουμ μαζί του. Και μιλάμε για το άλμπουμ Demolition. Εδώ μπορώ να πω ότι όταν είχε βγει το άλμπουμ το 2001, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πολύ περισσότερο από το Jugulator εκείνη την εποχή, γιατί το θεώρησα ότι ως ένα σημείο πλησιάζει λίγο περισσότερο το κλασικό Judas Priest ήχο. Αν και εδώ πέρα, σε αυτά τα δύο albums με τον Tim Owens και το Jugulator και στο Demolition, οι Judas Priest προσπάθησαν να το παίξουν, είναι και μάλιστα η αρχή της δεκαετότητα, ήταν η λεγόμενη αρχή της νέας χιλιετίας, το Millennium. Οι Judas Priest προσπαθούν να το παίξουν με έναν διαφορετικό τρόπο, ένα πιο μοντέρνο metal ήχο. Και αν στο Jugulator, όπως θα δούμε σε λίγο, βάλανε όλα αυτά τα groove μέσα στοιχεία, εδώ προσπάθησαν λίγο να το ξαναφέρουν προς τα πίσω. Και αυτό εκείνη την εποχή που είχε βγει το Demolition μου είχε αρέσει ιδιαίτερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλούς επίσης οπαδούς του Judas Priest αυτό το album θεωρείται ένα από τα πιο μέτρια albums. Χωρίς να πω ότι είναι κακό album. Οκ. Okay. Και τώρα συνεχίζουμε για την 14η θέση. Λοιπόν, στη 14η θέση θα μπει ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι κακό, αλλά χάνει αρκετά εξαιτίας αυτού που ήρθε μετέπειτα. Οκ. Okay. Και εδώ πέρα μιλάμε για το άλμπουμ Ram It Down. Οκ. Okay. Με ένα ωραίο εξώφυλλο επίσης, με πολύ ωραία κομμάτια μέσα, το Ram It Down, το heavy metal. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Monsters of Rock, παρόλα αυτά το συγκεκριμένο άλμπουμ θεωρείται ως το μικρό αδελφάκι του Painkiller. Και μη τι άλλο, θα είναι πάντα κάτω από τη σκιά του Painkiller. Επίσης ένα άλμπουμ το οποίο πέρασε αρκετά στα ψηλά στην ιστορία των Priest. Ωραία! 13η θέση. Το Jugulator. Το Jugulator, στο οποίο, όπως είπαμε, άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ ιδιαίτερο για την ιστορία των Priest. Ο Rob Halford έχει φύγει μετά από το καταπληκτικό Painkiller. Μιλάμε μια εποχή που το κλασικό heavy metal δεν πουλάει τόσο πολύ. Αν μη τι άλλο, το metal δεν πουλάει τόσο πολύ, είναι εποχή του grunge, εποχή από την μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, μέσα στη metal κοινότητα υπάρχουν οι νέες τάσεις του groove, Pantera. Μάλιστα, ο ίδιος ο Rob Halford, όταν έφυγε από τους Judas Priest, προσπάθησε να κάνει κάτι παντεροειδές με το συγκρότημά του Fight. Μετά το γύρισε και εναντίον του metal εκείνη την εποχή, μέχρι που ξαναγύρισε μετέπειτα. Αν μη τι άλλο, εδώ πέρα υπάρχει αυτός ο βίος ο παράλληλος ανάμεσα στους Judas Priest και στους Iron Maiden, όπως είπαμε, που ξεκινάει από την αρχή των συγκροτημάτων, όπως είπαμε, η Iron Maiden, το όλο στυλ του μαύρου ντυσίματος με του δερμάτινου ντυσίματος το πήρανε από τους Judas Priest εξαιτίας του Rob Halford, όπως θα δούμε σε λίγο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και στα δύο αυτά συγκροτήματα, ο κορυφαίος τραγουδιστής τους, μιλάμε για δύο συγκροτήματα με κορυφαίους τραγουδιστές, με φωνάρες, Rob Halford μια πλευρά, Bruce Dickinson από την άλλη πλευρά, δύο τραγουδιστές οι οποίοι αφήνουν τα συγκροτήματά τους ψάχνοντας καινούριους μουσικούς δρόμους. Έχουμε την φυγή, για παράδειγμα, του Bruce Dickinson από τους Iron Maiden μετά το Fear of the Dark, την φυγή του Rob Halford από τους Judas Priest μετά από το Painkiller,
Και μετέπειτα βλέπουμε ότι και τα δύο συγκροτήματα ψάχνουν να πιαστούν από κάπου αλλού. Οι Men to the Spirit φέρουν τον Deep Owens, τον Tim Owens που είναι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής, αλλά κοπιάρει τον Rob Halford. Βγάζουν δύο άλμπουμ μαζί του, τα οποία όπως και αυτό είναι το πρώτο, τα οποία τα βγάζουν κουτσά στραβά. Η ίδια ακριβώς ιστορία συμβαίνει και με τους Iron Maiden. Περίπου την ίδια εποχή. Φέρνουν τότε τον Blaze και βγάζουν επίσης δύο άλμπουμς. Το The X-Factor και μετέπειτα το Virtual Eleven. Και μετά από δύο άλμπουμς και Judas Priest, μετά από τον Jukulator και τον Demolition, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ξαναφέρουν πίσω τον Rob Halford και γίνεται το Reunion. Πράγμα που γίνεται και στο Iron Maiden. Μετά, όπως είπαμε, από αυτά τα δύο άλμπουμς με τον Blaze, φέρουν πίσω τον Bruce Dickinson. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Rob Halford και ο Bruce Dickinson, όταν φύγαν τα συγκροτήματά τους, ψαχνόντουσαν. Και μάλιστα ψαχνόντουσαν σε φάσεις, μάλιστα μη metal. Ο Rob Halford στην αρχή πήγε στο groove metal με τους fight, μετά γύρισε εναντίον του metal, το εγκατέλειψε εντελώς. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τον Bruce Dickinson. Ο Bruce Dickinson, αν ψαχνόταν ακόμα και όταν ήταν στους Iron Maiden, είχε αρχίσει το δικό του συγκρότημα, το ομώνυμο. Λοιπόν, και μετά, όταν και αυτό και όταν και ο Bruce Dickinson ξαφνικά το γυρίζει στο grunge, καταλαβαίνει ότι πρέπει να γυρίσει πίσω στο metal και βγάζει τότε το Accident of Birth και το επόμενο άλμπουμ με το The Chemical Wedding, που τον κάνει ακόμα πιο σπουδαίο από τους τότε Iron Maiden, πράγμα που συμβαίνει και στους Judas Priest το ίδιο. Όταν ο Rob Halford ξαναγυρίζει στο metal, βγάζει με το συγκρότημά του Halford δύο αλμπουμάρες που είναι καλύτερες από το συγκρότημα του Judas Priest εκείνης εποχής. Και μάλιστα και οι δύο, και ο Dickinson και ο Halford, έχουν σχέση με τον Roy Z και στις δύο πορείες τους τότε, και εξαιτίας αυτής της επιτυχίας τους ανοίγουν τον δρόμο και οι δύο για τα reunion με τις παλιές μπάντες τους. Ο βίος παράλληλος που υπάρχει ανάμεσα στους Judas Priest και στους Iron Maiden. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα είναι το πρώτο άλμπουμ μετά από χρόνια που βγάζουν με το Painkiller, με τον Tim Owens, και δεν είναι μόνο η αλλαγή του τραγουδιστή. Μάλιστα είναι αρκετά κοντά η φωνή του ένας με του άλλου, του Reaper με τον Halford. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα το παίζουν πραγματικά, το γυρίσουν στο παντεροειδές groove metal. Θα μου πείτε, ένα κακό άλμπουμ? Φυσικά και όχι. Είναι Judas Priest όμως άλμπουμ? Δύσκολα θα το λέγαμε αυτό. Και φυσικά υπάρχει εδώ πέρα η με κομματάρα Cathedral Spires, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Με ένα επίσης πολύ καλό εξώφυλλο. Του είχαν αλλάξει και λίγο το λογότυπο, αλλά okay. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ γενικά, αλλά όπως είπαμε δεν είναι το κλασικό Judas Priest στυλ. Okay. Τώρα περνάμε στην 12η θέση. Στην 12η θέση θα βάλω ένα άλμπουμ το οποίο κάποιοι θα το θάψουν ακόμα περισσότερο. Το άλμπουμ Turbo. Okay, Turbo Lover. Με το γελίο τότε επίσης βίντεο κλιπ. I'm Turbo Lover. Βεχούλε κτλ. Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, εδώ πέρα οι Judas Priest, όπως είπαμε, πάλι προσπαθούν να εναλλάξουν τον ήχο τους σε εκείνη την περίοδο. Το γυρίζουν λίγο προς το glam metal σε ένα σημείο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κάνουν αρκετά καλά. Το άλμπουμ δεν είναι μέτριο. Κατά τη δική μου γνώμη, είναι πολύ καλό άλμπουμ, αλλά πρέπει να καταλάβει κάποιος τι ακριβώς κάνουν οι Judas Priest στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Δεν είναι το κλασικό στυλ των Judas. Σίγουρα. Περισσότερο γκλαμοειδές. Παρ' όλα αυτά όμως, αρκετά καλό άλμπουμ για το στυλ του. Okay. Λοιπόν, 11η θέση. 11η θέση είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι στην πρώτη περίοδο το Judas Priest. Λίγο πριν γίνουν όλο και πιο μεταλλικοί, αν και το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι διαμάντι.
Μιλάω φυσικά για το τρίτο τους άλμπουμ, το Sin After Sin. Okay? Και εδώ πέρα μάλιστα είναι και το τελευταίο άλμπουμ που εμφανίζονται με το πρώτο τους λογότυπο. Λοιπόν, στο Sin After Sin, ακόμα οι Judas Priest δεν έχουν αλλάξει το στυλ τους με τα leathers, με τα μαύρα ρούχα και τα δερμάτινα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν αυτό άλμπουμ υπάρχουν κομματάρες, υπάρχει φυσικά, όπως πολλοί ξέρουν, Diamonds and Rust, που είναι φυσικά διασκευή της John Baez, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει επίσης ένα πολύ καλό κομμάτι, το Dissident Aggressor, το οποίο έγινε μετέπειτα διασκευή των Slayer στο South of Heaven άλμπουμ. Εδώ πέρα επίσης να πούμε ότι με αυτό το άλμπουμ ξεκινάει η εποχή που πάρα πολλά συγκροτήματα του heavy metal γενικότερα, της metal μουσικής γενικότερα, θα πάρουν ονόματα από τραγούδια των Judas Priest. Και μη τι άλλο, εδώ πέρα έχουμε το τραγούδι Sinner και υπάρχει το γερμανικό επίσης, θα λέγαμε heavy metal hard rock συγκρότημα Sinner, που έχει άμεση σχέση επίσης με τους Primal Fear, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Παρεπιπτόντως εδώ να πω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Judas Priest σε όλη τους την πορεία είναι ότι παρόλο που έχουν τεράστιες κομματάρες μουσικές από πλευρά στίχων, μιλάμε για πάρα πολύ παιδικούς στίχους. Okay. Επόμενη θέση. Στην δέκατη θέση έρχεται το προτελευταίο μέχρι τώρα άλμπουμ των Judas Priest, το Redeemer of Souls. Okay. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Κάποιοι το θεώρησαν μέτριο σχετικά, αλλά εγώ το θεωρώ αρκετά καλό. Μάλιστα είναι το άλμπουμ το οποίο ξαναγύρισε πίσω τους Judas Priest μετά την πατάτα που βγάλανε με τον Nostradamus. Okay. Που τότε πολλοί είπαν, παιδιά, δεν είναι αυτό η Judas Priest. Και οι Judas Priest θα έρχονται μετέπειτα μετά μερικά χρόνια και μας δίνουν αυτό το διαμάντι, αυτό το πολύ καλό άλμπουμ. Κάποιοι το θεωρούν μέτριο σχετικά, με ένα πάρα πολύ καλό επίσης εξώφυλλο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο επίσης άλμπουμ έχει αρκετά κομμάτια μέσα, αλλά όπως το Sword of Democles, υπάρχουν πάρα πολλά εδώ πέρα, το Redeemer of Souls, το ομώνυμο. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια εδώ πέρα τα οποία και θεωρώ αυτό το άλμπουμ επίσης ένα από τα καλά τους άλμπουμς. Ένατη θέση. Ένατη θέση εδώ πέρα θα πούμε ένα από τα πιο ιστορικά άλμπουμς των Judas Priest. Ίσως το άλμπουμ το οποίο θεωρείται ένα από τα άλμπουμς που άρχισαν από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα να γίνονται όλο και πιο metal. Μιλάμε για ένα άλμπουμ που θεωρείται μετέχνιο στην όλη τους ιστορία και μιλάω φυσικά για το άλμπουμ Stained Glass. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ακόμα μάλιστα οι Judas Priest εδώ πέρα έχουν αυτό πιο στο image, αυτό πιο χίπικο στυλ, αλλά τα τραγούδια τους γίνονται όλο και πιο σκληρά, όλο και πιο μεταλλικά. Να μην πούμε το περίφημο Exciter που ανοίγει το άλμπουμ και μάλιστα οι Καναδοί Speed Thrashers Exciter πήραν το όνομά τους από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Για να μην πω επίσης και την ολόκληρη το Beyond the Realms of Death, okay, να πούμε εδώ πέρα το Invinder, αλλά πούμε εδώ πέρα επίσης την ιστορία που παίχτηκε με το τραγούδι Better by You, Better than Me. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ υπάρχει όλη η ιστορία με την αυτοκτονία δύο οπαδών, θα λέγαμε, τον Judas Priest, νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι αυτοκτόνησαν και καλά, ο ένας, οι δύο νεαροί, αλλά αποφάσισαν, λέει, να αυτοκτονήσουν ακούγοντας συγκεκριμένα αυτό το άλμπουμ και ακούγοντας συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι. Αυτή ήταν η κατηγορία που οι γονείς των παιδιών ήρθαν προς τον Judas Priest. Και μάλιστα έγινε τότε δίκη ολόκληρη εναντίον των Judas Priest, που δόξα τω Θεώ οι Judas Priest βγήκανε αθώοι. Παρόλο ο ένας μάλιστα στην αυτοκτονία αυτή, ο ένας αυτοκτόνησε εκείνη τη στιγμή και πέθανε, ο άλλος
υπέφερε αρκετά χρόνια, με παραμορφωμένο το κεφάλι του μέχρι που πέθανε αρκετά χρόνια μετέπειτα εξαιτίας των τραυμάτων που είχε. Παρόλα και παρόλα αυτά, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν φταίνει Τζούντας Πρίστ γι' αυτό. Κάποιοι λέγανε μάλιστα και το εξώφυλλο που δίνει και καλά μια σφαίρα να διαπερνάει το κεφάλι, τρίχες βέβαια. Όποιος θέλει να βρίσκει, ας πούμε, από διπομπέο τράγω το metal, αυτό το έκανε πάντα και μάλιστα αυτή είναι μια από τις πρώτες ιστορίες. Μάλιστα ήταν μια επίσης άλλη παρόμοια ιστορία με τον Όζι. Και από τότε έχουμε διάφορες τις ιστορίες, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου κυνηγάνε metal συγκροτήματα. Το είδαμε αυτό και τον Μέριλ Μάνσον. Κυνηγάνε metal συγκροτήματα για να τα κατηγορήσουν και καλά ότι διαφθείρουν την νεολαία. Το φέρνουν στην αυτοκτονία κτλ. Οκ, πάντως λοιπόν, μιλάμε για ένα άλμπουμ σταθμό στην ιστορία του Judas Priest. Οκ, πάμε τώρα στην 8η θέση. Στην 8η θέση θα βάλω εδώ πέρα ένα άλμπουμ το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από πάρα πολλούς οπαδούς. Το περιμέναμε τόσα πολλά χρόνια και μιλάω φυσικά για το άλμπουμ της επανένωσης, του Reunion. Μιλάω για το άλμπουμ Angel of Retribution. Ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο, την επαναφορά ως ένα σημείο του κλασικού λογότυπου, ως ένα σημείο. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ, καταπληκτικό άλμπουμ, ακριβώς ότι περίμεναν οι οπαδοί τόσα χρόνια. Ο Rob Halford επιστρέφει και επιστρέφει δυναμικά. Το Judas Rising που ανοίγει το άλμπουμ, αλλά όχι μόνο, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά καλά κομμάτια. Μόνο να πω εδώ πέρα ότι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, το Loch Ness, είναι ένα αρκετά, το λέγαμε, μην τέπο κομμάτι, αρκετά μέτριο ως ένα σημείο, αλλά το υπόλοιπο άλμπουμ σκίζει. Είναι ακριβώς... Το Angel of Retribution μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς ό,τι έκανε το New Brave World, Brave New World, τον Iron Maiden με την επαναφορά του Dickinson και του Smith. Λοιπόν, αυτό έκανε το Angel of Retribution, έκανε ακριβώς τον ίδιο πάταγο τότε με την επαναφορά του Halford στους Priest. Λοιπόν, 7η θέση. 7η θέση έχετε επίσης ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Το Killing Machine. Okay, το Killing Machine. Μάλιστα στην Αμερική είχε ονομαστεί με άλλη ονομασία, αν δεν κάνω λάθος, Hellbent for Leather. Είχε ονομαστεί με αυτή την ονομασία στην Αμερική και στην Ευρώπη είχε βγει με το όνομα Killing Machine. Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ. Τι να πούμε. Εδώ πέρα πραγματικά αυτό, ό,τι είχε ξεκινήσει στο Stained Glass, εδώ πέρα ακριβώς γίνεται όλο και πιο δυναμικό. Όλο και πιο δυναμικό, όλο και πιο metal το συγκρότημα και εδώ για πρώτη φορά οι Judas Priest παίρνουν ακόμα και το image των δερμάτινων και των μαύρων ρούχων που εξαιτίας αυτού επηρέασαν μετέπειτα όλη τη metal σκηνή. Τώρα από πού ήρθαν αυτά? Ήρθαν εξαιτίας του Rob Halford. Ο Rob Halford φυσικά, ομοφιλόφιλος, μια εποχή μάλιστα που τότε δεν θεωρούταν και κάτι το οποίο το έκρυβε, το συγκρότημα το έκρυβε, ο ίδιος το έκρυβε, έπρεπε να φύγει από τους Judas Priest για να το παραδεχτεί κτλ. Αλλά τότε είχε βάλει όλο αυτό το αργό που υπάρχει του ντυσίματος των δερμάτινων που υπάρχει σε διάφορους ομοφιλόφιλους, ήρθε από διάφορα ομοφιλόφιλα clubs, ήρθε και το έβαλε μέσα με μαστίγια κτλ. Ήρθε και το έβαλε μέσα στους Judas Priest. Και από τους Judas Priest το πήρε μετέπειτα όλη η μεταλλική σκηνή. Οκ. Καλός κακός, αλλά αυτή είναι η. Και μετά έχουμε το Denim and Leather, όπως λένε και οι Saxon, okay. Δερμάτινα και jeans, ως ένα σημείο. Okay. Λοιπόν, τι να πούμε εδώ πέρα για τις κομματάρες, Delivering the Goods, okay. Hellbent of Leather, The Green Malancy, επίσης, το Killing Machine, και μη τι άλλο εδώ πέρα έχουμε και είναι. Εδώ πέρα έχουμε επίσης Running Wild, κομμάτι Running Wild, και μη τι άλλο οι Γερμανοί, επίσης Pirate Metallers. Η φοβερή Running Wild πήραν το όνομά τους από αυτό το κομμάτι του συγκεκριμένου άλμπουμ. Okay. Λοιπόν, έκτη θέση. Έκτη θέση, η συνέχεια του Killing Machine. Ξεκινήσαμε με Stained Glass,
Killing Machine, και τώρα πάμε στην επόμενη κορυφή, φυσικά ένα από τα καλύτερα albums του Judas Priest. Πολλοί το θεωρούν από τα κορυφαία, το βάλουν στα πιο κορυφαία, εγώ εδώ πέρα το βάζω λίγο πιο κατώτερο, αλλά όχι από τα πιο κορυφαία, αλλά πραγματικά κάποιοι θα το βάλουν ίσως και από τα, στα τρία πιο κορυφαία. Μιλάω φυσικά για το British Steel. Εξοφιλάρα, αλμπουμάρα από πολλές πλευρές. Τι να πούμε εδώ πέρα για το Rapid Fire, το Metal Gods, το Bring the Low, επίσης το γνωστό βίντεο κλιπ, το Grinder, το Stealer. Πραγματικά μιλάμε για ένα καταπληκτικό Judas Priest album, επίσης πάρα πολύ επιδραστικό στην όλη metal μουσική και ιδιαίτερα σε αυτό που λέει το New Wave of British Heavy Metal εκείνης της εποχής. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση εδώ θα βάλω το τελευταίο άλμπουμ του Judas Priest του 2018, το Firepower. Θα μου πείτε, βάζεις το Firepower πάνω το British Steel, πώς τολμάς, πάνω το Killing Machine. Θα σας πω πώς τολμάω. Γιατί το Firepower έρχεται και μας δείχνει κάτι το οποίο λίγα συγκροτήματα της κλάσης των Priest με τόση πλούσια ιστορία κατάφεραν να κάνουν μέχρι τώρα. Να βγάλουν ένα άλμπουμ που όλοι να παραμιλάνε μαζί του. Μετά από τόσα χρόνια δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο ποτέ από τόσο μεγάλα ονόματα. Να πούμε την αλήθεια. Ούτε τους Metallica δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Τους Megadeth δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Okay, πόσο μάλλον από τους Black Sabbath δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Και έχονται οι Judas Priest και μας αποστομωμώνουν. Ούτε από τους Iron Maiden δεν περιμέναμε. Έχονται εδώ πέρα και μας βγάζουν ένα άλμπουμ το οποίο ξερογλύφουμε τα δάχτυλά μας. Κανείς δεν περίμενε ότι οι Judas Priest το 2018 μετά από τόσα προβλήματα υγείας το μελών τους θα βγάζανε αυτή την αμπουμάρα. Με ένα και ένα τα τραγούδια. Με ένα και ένα τα τραγούδια. Οκ, okay, λίγο μέτριο το εξώφυλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πάντα πολύ καλά εξώφυλλα. Έχουν κάποια που το πήραν καλά. Αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για αλμπουμάρα. Γι' αυτό το λόγο το βάζω και πάνω από το Stained Glass και πάνω από το Killing Machine. Οκ. Okay. Τέταρτη θέση. Και τώρα πλησιάζουμε στις πιο κορυφαίες δουλειές. Τέταρτη θέση θα βάλω και η τέταρτη με την τρίτη θέση ανταγωνίζονται μία από την άλλη το δικό μου γούστο. Θα βάλω το Screaming for Vengeance. Λοιπόν, αμήν τι άλλο, για εμένα είναι και το πρώτο Judas Priest album που ήρθα σε επαφή μαζί του. Τι να πω για αυτό το album. Για κομματάρες όπως το Electric Eye, το The Alien που ανοίγει το album, το Riding of the Wind, το Bloodstone. Τι να πω για το Screaming of Vengeance, για την κομματάρα που είναι τόσο γνωστή αν και αδική το album, You Have Got Another Thing Coming, για το Fever. Τι να πω. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό album, με ένα επίσης μέτριο εξώφυλλο, αλλά πολύ κλασικό εκείνη την εποχή. Judas Priest μας βγάζανε τα διάφορα τερατάκια τους εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και θεωρείται ακόμα και τώρα για τα ένα από τα πιο κλασικά Judas Priest albums. Φυσικά. Τώρα, γιατί λέει ότι αυτό ανταγωνίζεται την τρίτη θέση. Ανταγωνίζεται το album που ήρθε ακριβώς μετέπειτα, το επίσης καταπληκτικό κατά δική μου γνώμη Defenders of the Faith. Εδώ πέρα κάποιοι θα πούνε μια στιγμή το Screaming είναι ακόμα καλύτερο από το Defenders. Okay, καταλαβαίνω, αλλά το δικό μου προσωπικό γούστο είναι ότι βάζω Defenders λίγο πιο ανώτερο από το Screaming. Γι' αυτό και αυτά δύο albums είναι επίσης δίδυμα αρκετά. Okay. Επίσης εδώ πέρα με ένα τερατάκι. Το Metallian ήταν μάλιστα αυτό το τερατάκι εδώ πέρα. Τι να πω επίσης για τις κομματάρες που υπάρχουν εδώ πέρα. Απλά εδώ πέρα αναφέρω το Defenders of the Faith, το οποίο κάποιοι το θεωρούν μέτριο, αλλά εγώ το θεωρώ ένα από τα επίσης πάρα πολύ καλά Judas Priest κομμάτια.
Οκ. Και τώρα πάμε στα τρία, στα δύο. Τρίτο ήταν το Defenders. Στα δύο τελευταία. Στα δύο τελευταία albums. Τα κορυφαία των κορυφαίων Judas Priest albums. Δεύτερη θέση. Και εδώ πέρα νομίζω ότι αρκετοί οπαδοί του Judas Priest και του Metal θα συμφωνήσουν. Δεύτερη θέση, αναμφισβήτητα, θα βάλω το δεύτερο άλμπουμ τους. Το Sad Wings of Destiny. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Αν και είναι της πρώτης εποχής, της εποχής των 70, ακόμα δεν έχουν γίνει τόσο metal, παρόλα αυτά, αυτό το άλμπουμ αποστομώνει. Με τρελά κομμάτια. Victim of Changes, The Reaper, Dream and Deceiver, μετά και το Deceiver που έρχεται μετέπειτα. Τι να πω, το Genocide, το Epitaph, το Island of Domination, ένα καταπληκτικό άλμπουμ, καταπληκτικό από όλες τις πλευρές, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Καταπληκτικό άλμπουμ και ίσως είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτός ο ιδιαίτερος σταυρός που έχουν οι Judas Priest, που φαίνεται εδώ πέρα στο λαιμό του Αγγέλου, στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Και τώρα, τελευταίο και καλύτερο άλμπουμ. Πρώτη θέση. Και εδώ πέρα επίσης δεν υπάρχει νομίζω καμία διαφωνία ότι στην πρώτη θέση φυσικά έχετε το καταπληκτικό άλμπουμ Pain Killer. Pain Killer. Αυτό το άλμπουμ είναι η κορυφή των Judas Priest. Κανένα άλμπουμ δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του, ούτε αυτά που προηγήθηκαν, όσο καλά και αν είναι, ούτε αυτά που ήρθαν μετέπειτα. Κανένα άλμπουμ. Ήταν αρχή της δεκαετίας του 90 και Judas Priest μετά από μια περίοδο που είχαν βγάλει αρκετά μέτρια άλμπουμς, όπως είπαμε το Ramming Down, πιο πριν το Point of Entry, ξαφνικά έχονται και μας βγάζουν αυτή την αλμπουμάρα. Και είναι μάλιστα το τελευταίο άλμπουμ με τον Rob Halford εκείνης της εποχής, μετέφευγε ο Rob Halford, γίνεται όλο αυτό το πρόβλημα, αλλά τότε μας είχαν αποστομώσει. Τι να πω εδώ πέρα, για τις κομματάρες, ένα και ένα τα κομμάτια, ένα και ένα. Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Metal Meltdown, Nightcrawler, για μένα είναι το πιο αγαπημένο επίσης Judas Priest κομμάτι, Between the Hammer and the Anvil, A Touch of Evil, One Shot at the Glory, καταπληκτικό άλμπουμ με επίσης καταπληκτικό εξώφυλλο. Εδώ πέρα πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να έρθει να συγκριθεί μαζί με αυτό το άλμπουμ. Και όχι μόνο θεωρείται το ανώτατο άλμπουμ του Judas Priest, αλλά θεωρείται και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στις δεκαετίες του 90. Και μη τι άλλο, και ένα από τα καλύτερα metal albums όλης της metal ιστορίας. Judas Priest. Αυτά όσον αφορά έναν από τους βασικούς πυλώνες της αγαπημένης μας μουσικής, από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.